μικρή του πορεία στο χώρο του μπάσκετ. Είναι μικρή όντως. Ξεκίνησε πότε? Το 96. 96, κλείσαμε δεκαετία πλέον. Όχι, 20 είναι. Πώς θα κάνεις 10 δια 2 όταν κάνεις? Εγώ νόμιζα ότι είναι 10. Πώς σε συμφέρει, ε? 20 είναι πολλά. Είναι πολλά. Όντως είναι πολλά. Δεν μπορώ να θυμάσαι ποια είναι η πιο καλή στιγμή. Πόσο εύκολο είναι. Δε, η αλήθεια είναι ότι είχα την τιμή και τη χαρά να έχω αρκετές. Ναι. Αλλά αυτή που θα μου μείνει πιο πρόσφατη είναι που πήραμε τη νίκη μέσα στην Ιβέρια με την ΑΕΚ και χαλάρωσα τόσο πολύ από την πίεση τα 2 χρόνια που είχαμε βάλει στόχο και είχαμε το πρέπει, που είναι μία από τις καλύτερες. Επειδή κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν, είναι η στιγμή που ανεβαίνει η ομάδα στην ΑΕΚ. Ναι, με τη Βέρια. Που επιστρέφει στην ΑΕΚ. Που επιστρέφει στην ΑΕΚ. Μάλιστα. Βέβαια το ίδιο χάρηκα και με τον Παναξιακό που ανέβηκε η ΓΑΜΑ Εθνική. Επιτέλους. Πόσες φορές έχεις προσπαθήσει εσύ σαν παίκτης? Μία ή δύο? Δύο νομίζω. Δύο προσπάθησες. Ναι. Δύο, πηγαίναμε και πιο παλιά, αλλά μένεις ήμασταν πολύ μικροί. Ναι, εντάξει. Αλλά εσύ είσαι πρωταγωνιστής, δηλαδή. Ναι, δύο φορές. Ναι. Οι δύο είναι η μία που χάσατε στην ισοβαθμία την περίεργη που έγινε, ήσουν μέσα. Όχι, δεν είμαι. Δεν ήσουν από την περίεργη. Ήμουν που χάσαμε από την ΚΟΠ πάλι. Από τον Ιπποκράτη. Ναι, στην τρίτη παράταση. Την τρίτη παράταση. Ένα από τον ΙΚΟ αυτή. Την οποία την έχουμε μαζί μας, κατά μεγάλο ποσοστό λένε. Γιατί οι Άγιοι Θεόδωροι πριν από 2 μέρες βγάλανε μια ανακοίνωση ότι θα το παλέψουν να ανέβουν, να μείνουν τελικά. Εντάξει, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα στην Ελλάδα εδώ και λίγο καιρό, οπότε. Ναι, και ο Ερόδοξος είχε πει ότι δεν θα κατέβει, αλλά τελικά άλλαξε άποψη και λέει ότι μπορεί να κατέβει τελικά. Οπότε είναι λίγο παράξενο. Εκείνο το παιχνίδι το θυμάσαι με τις 3 παρατάσεις. Δεν το ξεχνάω ποτέ. Είχες βάλει το χεράκι στο καφέλο? Να χάσουμε. Όχι. Να χάσουμε τώρα. Γιατί έβαλε και τέτοια, εγώ δεν θυμάμαι το παιχνίδι. Όχι. Εντάξει, γίνεται το μάτς, ήταν περίεργο, ήταν 2 λεπτά και ήρθαμε 7 πόντους και ξαφνικά πήγαμε... Καταφέρατε να φάτε 7 πόντους? Ναι, και να πάρουμε 2 λεπτά. Οι γνωστές αυτοκτονίες του Παναξιακού. Ναι, γνωστές αυτοκτονίες. Έχουν παρελθόν αυτές οι αυτοκτονίες. Ναι, έχουμε, τις αγαπάμε μάλλον τις αυτοκτονίες. Προφανώς, ναι, οι άπρες πρέπει να είμαστε. Πώς είχες βάλει 40 αυτοκτονίες? 46. Και άλλος ένας είχε βάλει, άλλος 30. Ο Γιώργος ο Μπενίσης. Ο Μπενίσης. 33. Και πώς ήταν το σκόρ, παιδιά? 90 κάτι. 97-96 είχαμε χάσει. Είχαν βάλει καμιά δεκαριά και υπόλοιπη. Οι υπόλοιποι βάλανε 10 πόντους, εντάξει. Έχεις βάλει άλλη φορά πάνω από 30 πόντους? Έχεις βάλει αρκετές. Έχω. Και στη Β' Εθνική με την ΑΕΚ βάλα. Ωραία. Και η χειρότερη στιγμή, να πούμε ότι είναι αυτό το παιχνίδι, δηλαδή. Από τις χειρότερες στιγμές. Ναι, μπορούμε να το πούμε, ναι. Να το πούμε. Ναι, ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Αν είχατε ανέβει τότε, θα είχε αλλάξει το μπάσκετ, θεωρώ. Σίγουρα. Πώς θα ήταν τότε? Σίγουρα, πιστεύω ότι θα είχε αλλάξει πάρα πολύ και πολλοί κόσμος θα το βλέπει διαφορετικά. Ναι, αλλά μπορεί να κάνει κακό σε εσένα, σε εισαγωγικά. Θα είχες μείνει. Τουλάχιστον για 1-2 χρόνια. Εντάξει, το σκέφτομαι έτσι. Αυτό που σίγουρα θα ενδιαφέρει τον κόσμο είναι. Συζητούσαμε για τον Μανολάτη, την καριέρα του. Μιχάλης, ναι. Πώς έφυγες από την άξο τότε, πώς και έγινε? Και ποια χρονολογία? Μετά τα μπαράζ εκείνα έφυγα. Ναι, με βγήκε ο... Οι 46 αυτοί πόντοι παίξαν όλο ρόλο τους, φαίνεται. Παίξανε, η αλήθεια είναι... Εντάξει, ήμουν και μικρός τότε, ψάχνανε και ταλέντα. Πόσο χρόνο? Ήμουνα 10... Πού είναι ηλικία τώρα, όποτε δεν κάνεις. Το 2001, 2002. Μάλιστα. Σου λένε... Πεφταρά μου, έλα πάνω Αθήνα και τέτοια. Βασικά με βρήκε ο κύριος Μάκης Κουμαράς. Κουμάρας. Στην Ραφίνα, που έχει και σπίτι εδώ. Ναι. Δεν έχει έρθει ακόμα? Πρέπει να έρθει. Πρέπει να έρθει. Ναι, ναι. Ξέρεις, και με πήρε στην Ραφίνα. Έχει αρκετούς προπονητές που μπλέκονται με την άξιο στην μπάσκετ. Ένας από αυτούς είναι ο Μάκης. Ναι, ναι. Πολύ καλός, με έδωσε πάρα πολύ. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό. Και πήρα την απόφαση να έρθω. Δηλαδή φύγες, το σκέφτηκες καθόλου, τίποτα? Όχι, το σκέφτηκα λίγο, αλλά σε εισαγωγικά... Θα το ήθελες προφανώς. Σε εισαγωγικά, ναι, πνευματικός μου πατέρας ο Τάσος Βάβουλας. Σε κλώτησε? Με κλώτησε, ναι, με κάτσε εδώ καθόλου. Σου λέει φύγε. Και τώρα κάνετε και πράγματα με τον Τάσο διάφορα. Ναι, εντάξει, θα το πούμε σε λίγο. Πόσο εύκολο να ξαναγυρίσεις? Δεν είναι εύκολο. Απλά το καλό εδώ πέρα είναι ότι η δική μου είναι εδώ,
Οι φίλοι μου, κολλητοί μου όλοι είναι εδώ πέρα, οπότε μπασκετικά τώρα που ανέβηκε η ομάδα είναι λίγο πιο εύκολο. Ναι, εντάξει. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εσύ ρε παιδί μου έχεις ένα χρονοδιάγραμμα, θα το πάμε λίγο εσχρό είναι αυτό, αλλά έχεις ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο έχεις ακόμα 5 χρόνια να παίξεις. Θεωρητικά, 5-6. Είναι πρωτοθεώς, ναι. Πρωτοθεώς, ναι. Χωρίς κανένα δρόμο. Ποιοτικά. Ποιοτικά, ναι. Θα ήθελες να κλείσεις την καριέρα σου αν ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική ή στη ΒΙΤΑ, μακάρι να είναι ο Παναξιακός. Ή γενικότερα, ακόμα και αν είναι στο τοπικό. Θα ήθελες να το κλείσει ή όχι. Ναι, εδώ την καριέρα μου θα την κλείσει. Το έχω πει. Θα την κλείσει εδώ. Ναι, ναι, ναι. Άρα η είδηση είναι ότι ο Πολυτάρχος κλείνει την καριέρα του στον Παναξιακό. Όχι, κλείνει στον Παναξιακό, ανεξάρτητα αν είναι καριέρα ή όχι. Ο Πολυτάρχος βγάζει ένα τρολάρι. Ένα μήνυμα να γραφτεί το Μπάμπι. Μπάμπι, τα ακούω, άντε, βγάλαμε κι άλλη είδηση. Ο Πολυτάρχος στον Παναξιακό, άντε, για να μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, τι πρέπει να προσέξεις τώρα ο Παναξιακός για να μείνει στην κατηγορία. Να μείνουν όλοι μαζί. Να μείνουν ενωμένοι. Όλοι μαζί, ενωμένοι. Ναι, ναι. Δηλαδή, είναι σίγουρο, είναι μια καινούργια κατηγορία. Δεν την ξέρει ο Παναξιακός, ούτε η διοίκηση, ούτε ο κόσμος, ούτε το νησί. Οπότε πρέπει να προσέξει και να μην γκρίνει με τη μία. Mm. Μπορεί η πρώτη αγωνιστική να μην πάει καλά. Ναι. Να βρεθεί σε ένα πρόγραμμα πολύ δύσκολο. Να παίζει κάποια εύκολα έξω για να τα χάσει γιατί είναι εκτός έδρας. Η έδρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην κατηγορία. Ειδικά σε αυτήν την κατηγορία γάμα εθνική, εγώ πιστεύω ότι με 5 κινήσεις καλές και τον κόσμο εδώ, δύσκολο να χάσει Παναξιακός εδώ μέσα. Το γεγονός ότι ο όμιλος έχει βαριά ονόματα θα παίξει ρόλο. Δηλαδή έχει Sporting, έχει Μαρούσι, έχει Λυσιακό. Δηλαδή έχει πρωταθλητή Ευρώπης. Το Μαρούσι έχει πάρει πρωτάθλημα. Σαπόρτα. Καλά το πες, έχει. Έχει, είχε. Ναι, είχε. Ναι, αλλά είναι μια φανέλα, παιδί μου, η οποία είναι ιστορική ή οτιδήποτε. Σίγουρα, παίζει ρόλο, αλλά μέσα στις γραμμές είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Όλα αλλάζουν. Ναι, μπορεί να γίνει 5-5, είναι πάντα. Μπορεί να γίνει σωστές κινήσεις. Ναι, ο Παναξιακός είναι... έχει αυτά τα χρόνια πάρει κάτι, δηλαδή έχει παίχτες που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτή τη στιγμή ο Παναξιακός, επειδή το είναι πολύ καυτό, ναι, είναι πολύ καυτό αυτές τις μέρες, ναι, ναι. Όλο ο Παναξιακός το μπάσκετ τι κάνει, πιστεύω ότι έχει 6-7 παιδιά από εδώ που μένουν εδώ ή και κάποια παιδιά που είναι στην Αθήνα παίζουν, που μπορούν να έρθουν εδώ και θέλουν να γυρίσουν, που μπορούν να έχουν μια βάση και με 4-5 παίχτες να κάνει και βήμα παραπάνω. Το θέμα είναι ότι να το πιστέψουν αυτό που κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό. Έχει και καλές γενιές από πίσω ο Παναξιακός. Εγώ δηλαδή, προσωπικά που τους βλέπω... τα παιδικά, εκεί γίνεται μια δουλειά αλφα από τον Τάσο εκεί. Εγώ επειδή έτυχε να δουλέψω λίγο με αρκετά παιδάκια για 15 μέρες πριν λίγο καιρό, σε ένα κάμπ που κάναμε, ναι. Έχει πάρα πολλά ταλέντα. Το θέμα είναι ότι τώρα που η ομάδα ανέβηκε η ΓΑΜΑ Εθνική, πολύ σημαντικό για αυτά τα παιδιά να δουλέψουν σωστά με τους προπονητές. Σίγουρα. Σε άλλο επίπεδο, έτσι. Σε άλλο επίπεδο και είναι διαφορετικό να βλέπεις κάθε Κυριακή καλούς παίχτες, καλές ομάδες. Γιατί έχει 26 παιχνίδια. Είναι εικόνες διαφορετικές. Και λίγο διαφορετικές εικόνες. Και να μην κάνουμε το λάθος να παρατήσουμε τις υποδομές. Καλά. Εννοείται. Αυτή, στιγμή... αυτή η αυτοκτονία γίνεται στο ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω να το κάνω στο μπάσκετ. Έτσι. Κάθε χρόνο μπορεί να βγάζει 3 παίχτες. Έχει 60 παιδάκια. Το λιγότερο. Το λιγότερο 60 παιδάκια που παίζουν. Ναι. Δηλαδή η Νάξος. Και όχι μόνο Νάξος. Η κάθε επαρχία πρέπει να έχει τις υποδομές. Να ποντάρει εκεί. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να κάνει 12 μεταγραφές. Μιχάλη, υπάρχουν κάποια παιδιά εδώ που πραγματικά αξίζουν και έχουν διακριθεί και είναι και πολύ καλοί παίχτες. Όντως είναι. Η ΓΑΜΑ Εθνική θα τους βοηθήσει να ανέβουν. Δηλαδή, με τη συμμετοχή τους στον Παναξιακό, θα μπορέσουν να τους δίνει κάποια άλλα μάτια που θα μπορέσουν να ανέβουν. Το δίνει αυτό η ΓΑΜΑ Εθνική. Το δίνει γιατί υπάρχει πολύ μπασκετικός κόσμος. Και τα γήπεδα όλα έχει πάρα πολύ κόσμο. Προπονητές, σκάουτερ, τα πάντα. Άρα ο Παναξιακός μπορεί να λειτουργήσει και σαν όχημα και για άλλα νησιά. Δηλαδή ένας παίκτης καλός από τη Σύρο ή από την Πάρο να μπορεί να έρθει στην ομάδα. Επειδή ο Τάσος Βάμβολας είναι γνώστης των πραγμάτων, συζητήσεις που έχουμε κάνει, ψάχνει παίχτες από τα άλλα νησιά, από την Πάρο, από τη Σαντορίνη. Έξυπνο. Ναι, να τους φέρει εδώ και μικρότερο κόστος και τους δίνει
Τους δίνει μια ευκαιρία να ανέβουν. Ένα πρόξιμο να ανέβουν. Και λειτουργεί και ενωτικά η Νάξο όσον αφορά τις Κυκλάδες. Δηλαδή το παιδί από την Τίνο, παραδείγματος χάρη, ή από τη Σύρη, από την Πάρο, ξέρει ότι μπορεί να έρθει στην Νάξο και να κάνει βήμα παραπάνω, αφήνοντας τα ανοιχτά που παίζουν στην Πάρο. Ακόμα δεν σε ανοιχτό παίζουν. Οπότε μπορεί και να βελτιωθεί και ο ίδιος το παιδί μου, αλλά και γενικότερα και η Πάρος να νιώσει ότι κοίταξε, μας αγαπάνε οι Νάξοι, ότι δεν είμαστε σε κόντρα. Τα δικά το ίδιο ισχύει για τον Απά, έτσι. Υπάρχουν κάποια. Σίγουρα. Κάποιοι και άλλοι παίχτες. Θα σε ρωτώ σε αυτό, μην νομίζετε. που μπορεί να παίξουν τον Παναξιακό και να κάνουν ένα βήμα παραπάνω. Μπράβο, εσύ θεωρείς δηλαδή ότι πρέπει να έρθουν κατηφορήσουν κάποιοι παίχτες από τον Απά προς τον Παναξιακό. Εγώ. Αν ήσουν σε πράγματα, θα την έκανε την πρόταση. Ναι, ναι, ναι. Θα την έκανα. Ένα παίχτη μπορεί να ήθελε, ρε παιδί μου. Ξέρω, αν ήθελε να είναι παίχτη, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πιέσει ένα παίχτη μια διοίκηση. Ναι, ναι. Αλλά σίγουρα θα ήθελε, ρε παιδί μου. Σίγουρα. Τώρα άμα, η γάμα εθνική είναι γάμα εθνική. Είναι εθνική κατηγορία. Είναι εθνική κατηγορία, ναι. 12 ώρα το μεσημέρι, ξέρεις, ραντεβού είναι 12 ώρα το μεσημέρι, έχει αγώνα. Κάθε Κυριακή ξέρει ότι παίζει η ομάδα 12 ώρα το μεσημέρι. Και θεωρητικά, επειδή έχουμε ανεβάσει μπάσκετ, βόλεϊ κτλ. Το μπάσκετ είναι αυτό που έχει του πιο πολλού έτοιμου παίχτε, νομίζω. Για να παίξουν λίγο παραπάνω. Ναι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που βλέπω και εγώ. Και συγκυριακά κιόλας, ίσως αυτή τη στιγμή. Ναι, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή ναι, έχει. Γιατί το βόλεϊ μας έχει πιο μικρές ηλικίες που μπορούν να ανέβουν. Απλά το ερωτηματικό στο μπάσκετ είναι και ήθελα να το πω να το ρωτήσω. Είναι κατά πόσο να έχουμε τα κορμιά, εξωμετρικά δηλαδή, για να μπορούμε να ανέβουμε κατηγορία. Θεωρεί, υπάρχουν κορμιά. Γιατί το μπάσκετ, καλός κακός, θέλει κορμί. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι με τη μία επειδή ανέβηκε γάμα εθνική πάμε να ανέβουμε β' εθνική. Όχι, όχι. Αν έχει παιδιά πιτσιρίκια. Αλλά έχει μικρά παιδιά που έχουν πολύ καλά κορμιά. Έχουν κορμιά. Ναι, ναι, ναι. Έχει πολύ καλά. Και τεχνική πολύ καλή έχουν. Ναι. Αρκετή. Εντάξει. Απλά το θέμα είναι κατά πόσο έχει κορμιά. Γιατί κακά τα ψέματα το μπάσκετ θέλει και ψηλά παιδιά. Έτσι. Σίγουρα, σίγουρα. Δεν θέλει μόνο κοντού. Εννοείται. Ναι. Θέλουν και ψηλού. Έχουμε δηλαδή ψηλού για να έχουμε. Έχει πολλά παιδάκια που μπορούν να κάνουν παραπάνω. Μπράβο. Και πώς φάνηκε η εμπειρία αυτή λοιπόν, δύο είναι η τρίτη χρονιά ή η δεύτερη, ποια είναι που κάνεις το κάπου με τον Τάσο. Η δεύτερη. Η δεύτερη χρονιά. Πώς φάνηκε λοιπόν όλη αυτή η εμπειρία. Εντάξει, άμα κάνεις αυτό που αγαπάς, όλος φαίνεται πολύ ωραία. Εντάξει, είχαμε ένα θεματάκι με την κρίση και όλα αυτά. Ναι, από ό,τι ξέρω, δεν θα φέρνεις και κάποιους γνωστούς σου εδώ. Ναι, 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 θα φέρνω άλλους δύο προπονητές, δύο παίχτες, να μιλήσουν, ναι, εντάξει. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Έχουμε, έχουμε καιρό έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω το μπάσκετ θα μας συντροφεύει από τον Οκτώβριο μέχρι και εδώ. Το κάπου θα γίνει. Το 3-3. Το 3-3 που ήταν, ναι. Ναι. Περιμένουμε να δούμε τι γίνει με αυτό το θέμα που όλοι ξέρουμε, το κλειστό. Αν δούμε ότι δεν προλαβαίνουν στο κλειστό, θα κάνουμε στο ανοιχτό. Ναι, μου έχεις πει ότι θα γίνει στο ανοιχτό. Ναι. Θα γίνει, δηλαδή, όπως και αν είναι, θα γίνει. Ναι, ναι, γιατί το. Μου το ζητάνε τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ωραία. Υπάρχει περίπτωση να φέρουμε και κανένα παίχτη έκπληξη ή όχι. Μπορεί, μπορεί. Μπορεί. Ναι, ναι. Ο γνωστός φίλος μας. Ναι, μπορεί. Είναι εδώ που βρίσκεται ο γνωστός φίλος μας. Όχι, όχι, είναι Αθήνα, Αθήνα. Ναι. Α, γιατί περιμένει το παιδί, γέννησε. Γέννησε, γέννησε, γέννησε. Έκανε αγοράκι. Αγοράκι, έλα, είναι άτομο πλέον επιτέλους. Είναι ψηλό, ξέρεις πώς είναι. Νομίζω είναι 3800 ή. 3800. Εντάξει. Δεν ξέρω, δεν με το ύψος πώς έβγαινε 58. Γεννήθηκε και ένα μέτρο. Μακριά έκανε. Με κάτι χέρια 2 μέτρα. Φέτος ήρθε κανένας γνωστός μπασκετμπολίστης στην Άξο ή όχι. Έχει εδώ αυτή τη στιγμή είναι ο Κασελάκης. Α. Ωραία, εντάξει. Καλός είναι. Κάπου να πάει αυτός ή πήγε. Ακόμα δεν έχει πάει πουθενά. Κάπου διάβαζα ότι είναι να πάει. Από ό,τι λένε με η Κηφισιά. Α, ωραία. Η Κηφισιά τι έπαθε. Έκανε αλλαγή, πλέψεις, ξαναγύρισε, κάτι ήταν να μην κατέβει. Όχι, δεν ήταν να μην κατέβει. Ήταν να πάει Χαλκίδα νομίζω. Ήταν να πάει Χαλκίδα, ναι, κάτι να αλλάξει. Κοιτάξτε, όταν μια ομάδα, μια χρονιά, την πρώτη χρονιά στην Α1 κάνει τον μπαμ και πάει πάρα πολύ καλά, γιατί πήγε πολύ καλά. Ναι, όντως. Και ξαφνικά δεν έχει κόσμο. Γιατί στην Κηφισιά κατά ψέματα. Δεν έχει κόσμο. Οικογένειες έχει και ναι, τίποτα ναι. Άλλο. Είναι δύσκολο να είσαι σταθερά. Το πρόβλημα του Αμαρουσίου ουσιαστικά, που ουσιαστικά δεν είχε ποτέ φιλάθλους. Δηλαδή είχε τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, κακά τα ψέματα, οι οποίοι απλά όταν δεν πηγαίνανε στον Παναθηναϊκό, πηγαίνανε στο Μαρούσι. Κάπως έτσι. Ναι, οπότε όταν δεν έχεις φιλάθλους δικούς, δεν μπορείς και να σταθείς πραγματικά. Σίγουρα, σίγουρα. Ωραία, πάμε λοιπόν και στην τη θέση. Κάτι να τίποτα, και ο Παναξιακός ναι. Σε αυτό το κομμάτι υπερτερεί. Έχει φιλάθλους. Θα έχει κόσμο, βέβαια. Νομίζω ότι. Η αλήθεια είναι ότι. Στα παιχνίδια θα έχει πολύ κόσμο, έτσι νομίζω. Πάρα πολύ κόσμο. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Γιατί είναι κάτι. Και πρωτόγνωρο. Πρωτόγνωρο για το νησί. Και γενικά έχει κόσμο. Και βασιλικούς.
Και τον μπάσκετ δεν πάντα. Μπασκετικούς, δεν θα τον λέγαμε μπασκετικούς. Εντάξει, αν μην παρεξηγούνται τώρα καταστάσεις. Ναι, δεν είναι μπασκετική, βολική, ποδοσφαιρική. Όχι, αρέσει περισσότερο το παρεξηγούν τον μπάσκετ. Το μπάσκετ αρέσει περισσότερο. Κακά τα ψέματα, η επαφή όταν βλέπεις κάτι. Πορώνες είναι τελείως διαφορετικά. Καλά, σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι το βόλεϊ δεν είναι ωραίο άθλημα. Βέβαια, δεν το πάμε. Το κάθε άθλημα έχει τη χάρη. Απλώς το μπάσκετ το αγαπάει περισσότερο ο Έλληνας και λόγω διακρίσεων και ό,τι θες. Δηλαδή, και να ξέρουν και μπασκετικό νησί. Όταν πας σε ένα ντέρμπι Φανάρια Παναγιώτο, το δούλευε δεν ήταν πάντα γεμάτο. Πάντα γεμάτο. Σε όποιο παλαιότερο και αν υπήρχαν, γεμάτο. Λοιπόν, πάμε και στο δικό σου εκεί. Μετακόμιση στι παζιτικέ συνοικίε που λένε και τραγούδι. Πάω, ναι, πήγα Περιστέρι. Περιστέρι. Πώς και επέλεξες Περιστέρι, εγώ το ξεπεθώ πρώτα εσύ είχες. Περιστέρι πώς είχε. Τι έπαιξε ρόλο. Αυτά που μου είπαν οι άνθρωποι του Περιστερίου. Ο προπονητής και ο πρόεδρος και... Ναι. Και τον Παπαμάρκο. Παπαμάρκος, ναι. Τον ξέρω. Ναι. Πολύ καλός. Έχουμε τους ίδιους στόχους. Δηλαδή θέλω να... πρωταθλητισμό σε ποια ομάδα και να πάω, να κάνω. Μπορεί να ανέβει το Περιστέρι. Θα ανέβουμε. Δεν μπορεί, θα ανέβουμε έτσι. Ωραία, συμπαίκτες. Έχει αρκετούς. Πήρε τον Πέτρουλα, πήρε πεντάρι. Ωραία, εμπειρία. Ναι, μεγάλη εμπειρία. Έχει πάρει τον Κατιάκο τον Δημήτρη. Έχει τον Ψαρόπουλο, τον Παπαντονάκο. Μάλιστα. Έχει παίκτες, ναι. Έχουν εμπειρία που ξέρουν τι γίνεται. Λέγαμε πριν για ομάδες που κατεβαίνουν, μάλλον για παίκτες που κατεβαίνουν και δημιουργούνται έτσι πιο ανταγωνιστικά τα πρωταθλήματα και αυτά. Η κίνηση του Φάρου πώς φαίνεται? Η κίνηση του Φάρου. Ναι, δεν είναι λίγο εντυπωσιακή. Αυτή τη στιγμή με δύο ξένους παίζει Α1. Εύκολα. Ναι, και είναι με στην εξάδα. Ναι, δηλαδή όταν άκουσα ότι πήρε τον Παπαμακάριο, είπα ένα σοκ. Βέβαια, εντάξει, το κερασάκι που λένε όλοι είναι ένας που έχει πάρει. Sorry. Ο Καράμπουλος, ο Βαγγέλης. Α, ναι, μπράβο, ναι. Sorry. Ο κύριος Μίστερ Άρνοδο. Ναι, όπου μπράβο. Πάει, ανεβαίνει. Όπου πάει, ανεβαίνει, έτσι. Αλλά... Οπότε, αν το ξέρουμε και εμείς για τον χρόνο, να τον πάρουμε σε Νάξο. Είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά. Δεν τον έφερες φέτος. Όχι, όχι, γιατί είχε κάποια τρέξιματα. Δεν... Εντάξει. Okay. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και συνεγυρίζουμε. Εντάξει, είχαν όμως μεγάλο βαντάζ ότι είχαν κλειστό. Ναι, αυτό λέμε ρε παιδί μου, ότι εντάξει, είχαν τότε αυτό το πράγμα. Το γήπεδο. Ναι, οπότε είναι λίγο πιο δίκαιο να υπάρχει ένας όμιλος και να παίζουν όλοι με όλους και να τελειώνει η ιστορία. Πιστεύω ότι είναι καλό καλύτερο για τις ομάδες, για τους παίχτες. Ναι. Γιατί τώρα αν ο πρωταθλητής πάει στα μπαράζ, τα αντίστοιχα μπαράζ που έχει το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι? Ναι, έχει πλέον, ναι, μπαράζ. Και έχει παίξει 20 παιχνίδια. Είναι πολύ καλύτερο από ότι να έχει παίξει 8 παιχνίδια ή 10 παιχνίδια. Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι το βασικό. Οι εμπειρίες, γιατί άλλες ομάδες. Καλά, στο μπάσκετ εκεί έχουμε το θέμα, ξέρεις. Δεν είναι πιο λίγες οι ομάδες. Ναι, εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι. Το ποδόσφαιρο εντάξει, ψιλολειτουργεί τώρα των δύο ομίλων. Ναι, γιατί κάνανε δύο φάσεις όμως. Δεν κάνανε μία. Πέρσι δηλαδή είχαν δύο φάσεις. Ο ίδιος όμιλος παίξανε δύο φορές. Από τη στιγμή που έγινε δεύτερη φάση, τελειώσανε οι σχετικές γκρινιές για το θέμα των λίγων αγώνων κτλ. Πράγμα που έπρεπε να έχει γίνει και στο μπάσκετ για να τελειώνουμε. Μπράβο, ναι, εντάξει. Το αλλά δεν υπάρχει βούληση γιατί η ΕΣΚ βιάζεται να ανακοινώσει ότι θα συνεχίσουμε όπως είμαστε και εντάξει, είμαστε μια χαρά. Άλλη είδηση έχουμε από την ΕΠΣ Κυκλάδων. Είδηση από την ΕΠΣ Κυκλάδων. 20 Σεπτέμβρη θα δεις ποδόσφαιρο γιατί θα ξεκινήσει το κύπελο. Έχουμε σέντρα 20 Σεπτεμβρίου και το πρώτο Κυριακή του Οκτωβρίου κανονικά το πρωτάθλημα. 4 Οκτωβρίου δηλαδή βγαίνει η πρώτη Κυριακή. Είπαμε δύο κατηγορίες. Εκλογές δεν έχουμε μέχρι τότε, δεν υπάρχει λόγος. Πάμε για μετά. Καλά, αυτό δεν το ξέρεις. Στη β' κατηγορία που θα έχουμε φέτος, δεν θα υπάρχουν περιορισμοί ηλικιακοί. Α, καλό αυτό. Εντάξει, εκεί θα πάμε να παίξουμε την μπάλα μας και να περάσουμε καλά. Καλά, την παρέα μας και τέτοια. Τώρα, ένα καφεδάκι την Κυριακή, είπε το ξέρεις. Ναι. Γεια σου Γιώργο και τέτοια. Καιρό να σε δω. Και όριο στην Α, τρεις παίκτες άνω των 35. Μέχρι τρεις παίκτες πάνω των 35 στην 11. Λογικό. Λογικό δεν είναι. Λογικότατο νομίζω. Λογικότατο. Ωραία. Δεν νομίζω ότι αφορά πολύ. Εκτός και αν τους θεωρήσουν πάλι ταλέντα. Ναι. Και αυτό γίνεται. Οπότε πρέπει να τους βάλουμε και στην κάτω κατηγορία. Ξέρετε, τώρα μπορεί να αρχίσουν να έχουμε ταλέντα για τους παλέμαχους. Δεν είναι παλέμαχοι μετά. Αυτή είναι ταλέντα.
Οι παλεμάχοι της Νάξο της Καλλιώς θα παίζουν με τους άλλους παλεμαχούς των άλλων ομάδων, έχουν πρόβλημα γιατί τους βλέπουν οι αντίπαλοι έρχονται και τους βλέπουν πιτσιρίκια έτσι αμούστακα τα περισσότερα και λένε παλεκάλα παλέμαχοι είστε εσείς. Παλέμαχοι είμαστε. Δηλαδή 35 χρονών η Νάξο έχει παλέμαχους. Καμιά μεταγραφή είχαμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Μεταγραφές. Ο Παθηναϊκός εκεί. Τάκλεισε, εντάξει, τις πήρε όλους. Ναι, το άλλο ένα με ένα κουκούλη, ο οποίο έχει συμφωνήσει και μένει να ανακοινωθεί. Ναι. Το Φιλότη πήρε τον Πονιάκο, νομίζω το είχαμε πει, το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Όλες κινείται. Ο Παναξιακός έφερε 5 παίκτες στην άξο του ΣΥΔΕ, ο κύριο Προμπονά φύγα και περιμένουν. Γιατί θα έρθουν κι άλλοι από ό,τι μάθαμε. Ωραία. Έτσι, βλέπει παίκτες. Σύρος εκεί, ο ΑΟ Σύρου με το ναό Πάγου έχουν κάτι εσωτερικά δικά τους. Ο ένας θέλει παίκτες από τον άλλο, σκεφτούν να κάνουν τις ανταλλαγές. Εκεί μυρίζει μπαρούτι λίγο η δουλειά. Εντάξει, και υπάρχουν και ομάδες που κινούνται αθόρυβα, όπως η Θήλα που υπάρχουν πληροφορίες ότι σίγουρα θα ενισχυθεί αφού ήδη έχει χάσει 3-4 παίκτες. Ναι. Η Λάβα Εμπορίου που έχει μπει δυνατά για να αναδιοργανωθεί. Αυτά. Μένει να δούμε και τι θα γίνει με τον Μπας Νάξο. Εδώ. Περιμένει και αυτός, λέει, κάνει κάποιες κινήσεις, απλά είναι λίγο πιο πίσω, γιατί έτσι καλώς πιάνει πιο ποιετικές λύσεις με μικρότερο μπάτζετ. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Ναι, κάτι θέλει να αλλάξει και εκεί. Εντάξει, το γεγονός ότι η μεταγραφική περίοδος έχει επεκταθεί φέτος για τον Οκτώβρη, θα κρατήσει το ενδιαφέρον, ξέρεις. Ίσως ξεκινήσουμε κιόλας να παίζουμε ποδόσφαιρο και εκεί να δούμε τι μας λείπει, να συμπληρώσουμε. Και τα λοιπά, που αυτή η λογική, σε αυτή τη λογική είναι το Παναξιακός περισσότερο. Μάλιστα. Στα άλλα αθλήματα δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, έχουμε. Yeah. Πάμε στο βόλεϊ που μας αρέσει. Μας αρέσει το βόλεϊ, ναι. Έχουμε τη... Η Σαντορίνη έκανε μια μεταγραφή, δεν έκανε. Ναι, την Brinkmann αυτή, τη Γερμανίδα, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Α, η φίλη της Μέρκελ. Ναι, η ξαδέρφη, η συγγενής της Μέρκελ, η οποία... Μια βολεϊκιά που συνάντησα στον δρόμο, ναι. Μου λέει, μα Γερμανίδα λέει, πήρανε. Στον δρόμο βρήκες βολεϊκιά. Ναι. Περπάταγε έτσι στον δρόμο. Ναι, ναι. Συναντηθήκαμε στον δρόμο. Α, μπράβο, ενδιαφέρον. Και λέει, μα Γερμανίδα, γιατί τι έχουν οι Γερμανίδες. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Έχουνε τίποτα κακό. Όχι, και αυτό που ψάχνει ο Άωθυρας είναι ακόμα μια παίκτρια διαγωνία για να κλείσει. Ναι. Και δεν ξέρω εσένα πώς σου φαίνονται κινήσεις που έχει κάνει. Α, δεν ξέρω από αυτές, γιατί δεν τις έχω παρακολουθήσει όλες για να σου πω ότι είναι καλές ή κακές. Ξέρω πάντως ότι νομίζω κατέβασε λίγο τον budget, αλλά τώρα με τις ξένες που παίρνει για πρώτη φορά 3, ενώ πέρυσι είχε 1, σίγουρα θα είναι από τις ομάδες που θα μπουν στην φάση της τετράδας. Δεν ξέρω, και ο καινούριος coach ίσως... Καινούριος, περσινός είναι, ο οικονόμου. Ναι, ουσιαστικά αυτός... Φτιάχνει την ομάδα φέτος, γιατί έρθει στο τέλος της χρονιάς πέρυσι. Ναι, εντάξει. 4 αγώνες νομίζω έδωσε, 5 ή 4-5. Άρα τη χτίζει την ομάδα, την παίρνει στις πλάτες του και φαίνεται ότι... Τη δική του λογική ακολουθεί και βλέπουμε πώς θα πάει. Απλώς φαίνεται ότι το έχουν νοικοκυρεύσει λίγο το θέμα και... Δηλαδή το γεγονός ότι θέλω διαγώνια, παίρνω διαγώνια, θέλω ακραία, παίρνω ακραία, παίρνω ξένες, κλείνω από νωρίς Ελληνίδες κτλ. Ακούγεται κάπως νοικοκυρεμένο. Καλό είναι αυτό, ναι, εντάξει. Όπως μας είπε και η Σαλούστρου, γενικότερα οι κινήσεις θα πάνε πάλι σε επίπεδα, λογικό είναι, έτσι κι αλλιώς δυστυχώς δεν αλλάζει αυτό. Ερωτηματικό είναι η ΑΕΚ, η οποία έχει κάνει αρκετά ονόματα, έχει πει ότι έχει συμφωνήσει και τέτοια πράγματα. Το θέμα είναι πώς μπαίνουν υπογραφές και βέβαια ερωτηματικό είναι ο Παναξιακός τι θα κάνει. Ο Παναξιακός θα κάνει. Γιατί ο Παναξιακός, εντάξει, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα απέκτησε, μόλις αυτές τις μέρες απέκτησε ΔΣ. Το ΔΣ το είπαμε, το ξέρουμε. Το ΔΣ δεν ξέρω αν το είπαμε. Σίγουρα είναι ο κύριος Καπίρης πρόεδρος. Ο κύριος Καπίρης είναι πρόεδρος, αντιπρόεδρος είναι δύο, οι κύριοι Γιαννάκης και Φραντζέσκος. Ταμείας είναι ο κύριος Βαφίας, γενικός γραμματέας είναι ο κύριος Ρούσος, γενικός αρχηγός είναι ο Σίμωνο Κάρλοβιτς, έφορος πετοσφαίρισης είναι ο Δημήτρης Βιτζιλέος, ήταν πέρυσι team manager, έφορος καλαθοσφαίρισης είναι ο Σπύρος ο Κορές και μέλος είναι ο Αντώνης Ποσάτζης. Ναι, και μέσα σε όλη τη λάθος διαχείριση, δεν ξέρω αυτό το λάθος που είχε γίνει που αργήσαμε κτλ. Υπάρχει το ευχάριστο ότι ακούγεται ότι λόγω της κρίσης και τα λοιπά υπάρχουν παίκτρες στην αγορά να κινηθούμε και υπάρχουν και πληροφόρηση ότι ο Παναξιακός, όπως είπες και εσύ, 23 έχει στην ατζέντα. Με βάση τα δημοσιεύματα που έλεγε το Volley Planet, γιατί εντάξει, κάποια πράγματα μαθαίνουμε και από τους έξω εμείς,
Με το καλημέρα λέει που έγινε, πασαρέλα στην άξο με 23 υποψήφιες. Πασαρέλα. Πασαρέλα κιόλας, ναι, είναι από το περσινό. Επειδή εσύ ξέρεις, έχεις μια εμπειρία με βάση τους μάνατζερ, με την έννοια ότι είσαι παίκτης, παιδί μου και τέτοια πράγματα, πόσο αλήθεια είναι όλα αυτά. Εγώ σαν δημοσιογράφος μπορώ να σου πω, αλλά σαν παίκτης, αυτό πόσο ακούγεται εσένα. Το 5% είναι αλήθεια. Το 5%. Μα λέω και πολύ. Τόσο απέσυνο. Όχι, μιλάμε τώρα για τις ειδήσεις γενικότερα. Ναι, ναι. Απλά οι πολλοί μάνατζερ θέλουν να βγάλουν μια ανακοίνωση ότι τη θέλει μια ομάδα ή τον θέλει μια ομάδα για να τον πουλήσει κάπου αλλού. Μάλιστα. Έχεις πέσει εσύ θύμα σε εισαγωγικά αυτής της ιστορίας? Δηλαδή να έχει ακουστεί το όνομά σου για τον Παναθηναϊκό και να πήγαινες να υπογράψεις και την ώρα στον Ολυμπιακό Παναμουσκάρ. Λέω, ονόματα μεγάλα. Σε όλους έχεις συμβεί. Σε όλους έχεις συμβεί. Σου άρεσε, πώς φάνηκε? Εντάξει, και σε μερικές φάσεις μου άρεσε, άλλες όχι. Γιατί είχα συμφωνήσει και ξαφνικά... Χάλασε δηλαδή μια μεταγραφή, μια τέτοια ιστορία. Να μην χαλάσει μεταγραφή. Και καλά ότι μιλάω εγώ αλλού ενώ έχω συμφωνήσει με κάποια άλλη ομάδα. Αυτά είναι τα λεγόμενα παιχνίδια μάνατζερ. Ναι, αλλά υποτίθεται το να σου χαλάσει μεταγραφή, ρίσκει μια κεφαλιά στο μάνατζερ σου, sorry, το ακούει ο μάνατζερ σου. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Μιχάλης τώρα λέει το 5% αλήθεια, άρα από το 23 με ένα πρόχειρο υπολογισμό πάμε κοντά στους δύο παίκτες, δηλαδή από τους 23 έχουμε περίπου δύο και επιβεβαιώνεται αυτό που μου πες εκτός αέρα, ότι είμαστε πολύ κοντά να ανακοινώσουμε δύο παίκτριες. Κοίταξε, η φημολογία λέει ρε παιδί μου ότι είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί ο προπονητής, εντάξει. Τώρα να πούμε ποιο είναι το όνομα, νομίζω το ξέρουν όλοι, ότι ναι. Η φημολογία και έχει γραφτεί, ρε παιδί μου, ότι... Μέσα στην Πασαρέλα έπαιξε και ένα όνομα Κόβασιτς. Το όνομα του Κόβασιτς, τώρα κατά πόσο είναι αλήθεια ή όχι, θα το μάθουμε προφανώς το βράδυ ή αύριο το πρωί. Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει, όνομα. Πασαρέλα και ο Κόβασιτς Μόδιστρος. Μπράβο, ναι, κάποιος πρέπει πρώτα. Να ντύσει και να κάνει όλα αυτά. Από εκεί πέρα τα ονόματα που ακούγονται να φιλτριώνω, να σου πω την αλήθεια δεν ξέρω και δεν θα πω σε αυτόν τον πειρασμό. Ναι. Το πρώτο όνομα που ακούστηκε προφανώς για να καεί ήταν της Κατελίν Κις, η οποία έχει πάρει πρωτάθλημα και double με Ολυμπιακό, έχει πάρει πρωτάθλημα με άλλες. Καλύτερες παίκτρες. Τις καλύτερες που έχουν έρθει στην Ελλάδα. Αυτά... Συγγνώμη, το πετάμε για να το κάψουμε, έτσι μπαμ, κις, την κάψαμε. Πολλά πράγματα τα πετάμε έτσι για να τα κάψουμε. Mm. Το ξέρει και ο Μιχάλης, ότι το είπε πριν, δηλαδή, το 5%. Δηλαδή, κάποια ονόματα τα πετάς γιατί απλά πρέπει να τα πετάξεις. Μπορεί να θέλει ο μάνατζερ να την πάει κάπου αλλού και απλά χρησιμοποιεί την άξο για να ανεβάσει και λίγο την τιμή της. Εντάξει, παιχνίδια μάνατζερ είναι αυτό. Είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Α1, είναι άξιο, έτσι. Ναι, και είναι σημαντικό, δηλαδή, να ενδιαφέρει την άξιο για την Κις, ακούγεται και καλό, και για την ίδια την παίκτρια. Εντάξει, άσχετα αν έχει πάρει πρωταθλήματα ή έχει 67 συμμετοχές στην Εθνική Ουγγαρία. Ένα χρόνο εκτός, νομίζω, ήταν. Έμεινε ένα χρόνο λόγω όχι εγκυμοσύνης, πιο πολύ για να μείνει με το παιδί της, νομίζω, και να είναι κοντά. Θέλει να επιστρέψει, εντάξει, δεν είναι άσχημη η περίπτωση. Δηλαδή, ακόμα και αν είναι πραγματικότητα ότι ενδιαφέρεται ο Παναξιακός για την Κις, είναι πολύ καλό όπλο. Ναι, αλλά και αυτή πρέπει να πάρει μια απόφαση να έρθει στην άξο, που είναι λίγο δύσκολο. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο για έναν αθλητή να φεύγει στην επαρχία. Αναλόγως. Αν έχεις οικογένεια και παιδί, δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Αν είσαι μόνος σου και η πρόταση είναι αρκετά καλή, με η ομάδα να έχει στόχους και εσύ να έχει στόχους, είναι πιο εύκολο. Επειδή είχαμε ρωτήσει το Τσίδρο στην τηλεοπτική εκπομπή που κάναμε, την οποία θα την ξαναρχίσουμε νομίζω το Σεπτέμβρη, ποιο είναι αυτό που παίζει ρόλο σε μια απόφαση? Δεν παίζει πάντα ρόλο τα λεφτά. Έτσι. Δηλαδή, ο στόχος είναι το πιο σημαντικό. Οι συμπαίκτες που έχεις, με ποιους είσαι παρέα και τέτοια πράγματα. Ο στόχος της ομάδας. Οι παρέες και οι συμπαίκτες θα τους βρεις. Ναι. Θα τους γνωρίσεις, θα τους μάθεις. Ο στόχος είναι το σημαντικότερο. Ο στόχος είναι το σημαντικότερο. Γιατί άμα πας σε μια ομάδα που δεν έχει κανένα στόχο, δεν θα περάσει καλά. Ναι. Αν πας σε μια ομάδα που έχει στόχο πρωταθλητισμό, θα περάσει καλά γιατί κάνεις αυτό που αγαπάς και θες να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς. Μάλιστα. Okay. Και εγώ που είμαι σαν ομάδα και θέλω να πουλήσω αυτό που έχω, πώς το κάνω? Δηλαδή, πώς μπορώ να σε πείσω, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να έρθει στην ομάδα μου? Πέρα από το οικονομικό, έτσι. Πέρα από το οικονομικό. Εντάξει, το πιο εύκολο είναι το οικονομικό. Σου βγάζω μια επιταγή κάτω ή δεν ξέρω, ή cash χρήματα, ξέρεις, με τα τούβλα, ξέρεις, μπροστά σου και τέτοια πράγματα. Το οποίο το έχω δει στους δημοσιογράφους, δεν το έχω δει σε αθλητή ακόμα, να σου πω την αλήθεια. Πώς μπορώ να σε πείσω, δηλαδή, σε κάνω βόλτα στο γήπεδο, άστα αυτό, εντάξει, δεν υπάρχει. Όχι. Πιστεύω ότι κοιτάζει άλλα πράγματα. Δηλαδή, σε κάνει να νιώσει σαν το σπίτι, η οικογένεια. Μάλιστα. Άρα το καλή συμπεριφορά, το καλό φέρσιμο είναι κάτι που σε τραβάει. Εκτός από το οικονομικό. Εκτός από το οικονομικό. Ναι.
πέρα. Που επίσης αυτό είναι το κυριότερο. Του Βλάσου έχω να φέρει μπροστά σου. Είχα τη χαρά να έχω, ναι. Μπροστά σου, έτσι. Είναι πειρασμός όμως, εκείνη την ώρα τα τούλα, έτσι. Με σχέση με την επιταγή είναι καλύτερο. Εννοείται. Είναι ζεστά. Το είχα δει σε δημοσιογράφους, κάποια στιγμή που διαλυόταν το Sport Time και ήταν έτοιμο να φτιάξει Sport Day και οι άλλες, που προσπαθούσαν, παιδί μου, να δελεάσουν κάποιους δημοσιογράφους, να αλλάξουν τέτοια. Και ξέρεις γιατί και οι δημοσιογράφοι παίρνουν bonus, παίρνουν μεταγραφές κανονικές, έτσι όπως όλοι οι άνθρωποι. Και θυμάμαι... Πίσω από τους μάνατζερ. Πίσω από τους μάνατζερ, μπράβο, ακριβώς. Και θυμάμαι ότι για να μας κρατήσουν τότε οι ιδιοκτήτες του Sport Time, μας βγάζανε τα τούβλα μπροστά. Ναι, είχε πολύ πλάκα όλο το τουβλάκι αυτό το παιχνίδι. Απλά είναι σε λιγότερο επίπεδο σε σχέση με τον αθλητή. Να είναι τελείως διαφορετικά τα επίπεδα. Ναι, το κακό με τα τούβλα είναι ότι καμιά φορά μένουν αυτά τα τούβλα. Και δεν έχει άλλα. 8 και 9 του Αυγούστου είναι το τουρνό που έρχεσαι κάθε χρόνο στο Φιλότι. Και λαμβάνεις μέρος. Χθες σου φτιάξαν και την μπασκέτα αυτή που βάζει τα πολλά τρίποντα. Ναι, πράγμα, χθες το φτιάχνανε, το είδα. Θα λάβεις μέρος φέτος, θα έρθεις, θα τιμήσεις το σύλλογο πάνω. Θα έρθω σίγουρα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να παίξω με το Φιλότι μαζί. Να μην πάω με τα παιδιά από τη χώρα του φίλου μου. Μα έρχεται και το παίρνει κάθε χρόνο. Παίξε να το πάρω και αυτή μια φορά. Ελπίζω να μπορέσω και να ανέβω πάνω. Πρέπει ο Τσάφος, ξέρεις, να το βάλει τούβλα στο τραπέζι. Να λελεάσει τον Πολυτάρχο. Είναι πολύ σημαντικό. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι εκδηλώσεις. Ναι, αλλά συμμετέχεις. Είσαι ενεργός στη κοινωνία εδώ. Είσαι καλό παιδί και ταπεινός και είναι καλό αυτό. Εντάξει, είναι... Εντάξει, είναι ο τόπος μου, να αγαπάω. Κοκκινίζει, εντάξει, είναι ωραίο, κοκκινίζει. Δεν το βλέπετε εσείς, αλλά έχει αρχίσει να κοκκινίζει. Και όχι από τον ήλιο. Λοιπόν, μένοντας στο Βόλι, λέγαμε ότι η φημολογία λέει ότι προπονητή θα έχει μέσα στο Σαββατοκύριακο Παναξιακός. Κατά πάση πιθανότητα. Για τον μπασκετικό προπονητή δεν μας είπες τίποτα. Μπασκετικό προπονητή. Θα έχουμε. Ενδεχομένως να έχουμε. Ξέρω, έτσι λένε οι φήμες τώρα, δεν θα σου πω. Υπάρχει μια φημολογία για έναν προπονητή, ο οποίος. Εντάξει, λέγεται ότι είναι καλός ή όχι. Εσύ το ξέρεις όμως, έτσι, αλλά δεν λέμε ονόματα, αλλά πρέπει να το ξέρεις. Ναι, εντάξει, είναι γνωστός, έχει εμπειρία, είναι πολύ καλός προπονητής. Θα είναι το ιδανικό να είναι στο νησί. Πάντα όμως μαζί με τον Τάσο Βάβουλα πίσω. Ναι, εντάξει, ναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Δηλαδή, ότι αν υπάρχει ένας προπονητής ξένος, πρέπει να έχει κάποιον που τον οδηγεί. Να τον οδηγεί στο. Να τον βάζει στην πραγματικότητα. Την πραγματικότητα της Νάξου και διαπραγματεύεται. Ναι. Ο συγκεκριμένος προπονητής, τον οποίο δεν λέμε το όνομά του και δεν αναφέρομαι, ασχολείται με τις υποδομές. Ξέρεις, θυμάσαι ή. Είναι κυρίως πρωταθλητής μου προπονητής. Εσύ νομίζω ότι μου είπες πριν ότι έχει κάνει και ένα ρεκόρ. Εντάξει, ναι, αυτό είναι. Εντάξει. Οπότε αυτό δείχνει ότι αυτό που κάνει το κάνει πάρα πολύ καλά. Ναι, σίγουρα, αυτό είναι δεδομένο. Οπότε του αρέσουν. Του αρέσει να δοκιμάζει μικρούς παίχτες. Ναι. Δίνει πολλές ευκαιρίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Και να ξεκαθαρίσουμε ότι, για να μην παίζουμε την κολοκυθία, μας ακούει ο κόσμος και ότι δεν λέμε το όνομα, σεβόμενοι τη διοίκηση του Παναξιακού. Ναι, βέβαια. Αν και το γνωρίζουμε πολλές μέρες, να την αφήσουμε να δουλέψει. Ναι, εντάξει. Ναι. Γιατί εμείς φωτογραφίζουμε με 300 τρόπους. Εδώ είμαστε ναι, με να ενημερώνουμε, αλλά βοηθάμε και πράγματα, και ναι, τα σωματεία, έτσι. Εντάξει. Απλά έχουμε τον Μιχάλη, ο οποίος έχει τύχει να παίξει αντιπαλός του. Έχει παίξει αντιπαλός του. Πολλά χρόνια. Και απλά εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι να μας πει 2-3 πραγματάκια, παιδί μου, γιατί μπορεί να μην τις έχουμε αυτή την ευκαιρία. Ωραία. Από τελίτσες και θα μπει το όνομα. Ναι, θα μπει το όνομα μετά, άμα θέλουν. Κάποιοι μπορεί να το έχουν καταλάβει. Το μόνο που σκεφτώ ότι αν κλείσει ο συγκεκριμένος προπονητής είναι ότι το μπάσκετ θα ανέβει επίπεδο. Θα ανέβει επίπεδο, ναι. Από τις πιο μικρές ηλικίες μέχρι τις μεγάλες. Σωστά. Και για να βάλω και εγώ το δικό μου το λιθαράκι στην ιστορία, ότι όταν το είπα στους ανθρώπους στην Αθήνα, μπασκετικούς, πάθανε ένα ψηλό σοκ με την έννοια. Εντάξει, το φέρετε. Αν το φέρετε αυτό, είστε τρελή. Δηλαδή, δεν παίζει η κατάσταση έτσι. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό όνομα και θυμάμαι ότι όταν ο Παναξιακός ανέβηκε στην Α2, στην Α2 στο Βόλεϊ και έφερε το δίδυμο Δερμάτη του Σούγκα, είχαν πάθει όλοι σοκ τότε στην Άξο. Και στην Αθήνα, μάλλον λέγοντας, είστε τρελή, τι πάτε να φέρετε. Πάτε να φέρετε ανθρώπους που είχαν 14 πρωταθλήματα. Α1 γυναικών. Ο συγκεκριμένος μπορεί να μην έχει πρωτάθλημα στην Α1, αλλά δόξα τω Θεώ πρωταθλήματα στην Α2 έχει πάρει και έχει ανεβάσει ομάδες.
Οπότε είναι κάτι το αντίστοιχο. Η μπασκετική, επειδή είμαστε μπασκετικοί, θα πούμε ότι είναι καλύτερο στο δωρμάτιο. Δεν το λέμε αυτό, θα μετάμε. Για να μην κρινιάζουν κάποιοι και αρχίσουν πάλι μπασκετική και βολεϊκή και αηδίες. Αλλά γενικότερα είναι ένα όνομα το οποίο πραγματικά θα κάνει αίσθηση. Θα είναι το μοναξιακό σε πρώτη προβολή στην κατηγορία. Σίγουρα. Αμέσως όλοι θα πούνε ότι κάτι γίνεται και σοβαρά. Και είναι και πολύ πιο εύκολο να κλείσουν παίκτες μετά. Παίζει ρόλο ο προπονητής, έτσι. Δηλαδή αυτό το στόχο που έχει, που είπαμε πριν. Σίγουρα, σίγουρα. Προπονητής παίζει. Είναι πολύ σημαντικός ρόλος ο προπονητής. Κάνεις την ερώτηση, δηλαδή. Γιατί μου λέγει ο Βιτζιλέος Πανουσχάρη, που είναι ο έφερος της ποδοσφαίρισης, ότι οι κοπέλες ρωτάνε ποιος είναι ο προπονητής κατευθείαν. Καλημέρα, ποιον έχουν προπονητή και τέτοια. Καταρχήν, εγώ όλα τα χρόνια που το έχω αλλάξει τόσο ομάδες, με τον προπονητή μιλάω πρώτα. Μετά πάω στη διοίκηση. Ναι. Δηλαδή, μεγάλο λάθος να κλείσει η διοίκηση ένα παίχτη χωρίς να τον έχει δύο προπονητές, χωρίς να μην έχει μιλήσει με τον προπονητή. Τι μπορεί να μιλήσει με τον προπονητή, τον τρόπο που θέλει να παίξει κτλ. Σίγουρα, έτσι. Εγώ μπορεί να προσφέρω κάτι άλλο και ο προπονητής θέλει κάτι άλλο. Ναι, σωστά. Οπότε αυτό είναι μορφή κατευθείαν κάτω του Ολυμπιακού, στο ποδόσφαιρο, με τον Μαρινάκη, έτσι, ο οποίος πρώτα αγοράζει παίχτες και μετά παίρνει προπονητή. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, μεγάλη ομάδα, αλλά καλά κάνει. Λειτουργεί σαν εμπόριο, σε εισαγωγικά. Ναι, ναι. Ίσως ο Μαρινάκης όταν αγοράζει να σκέφτεται και τι θα πουλήσει μετά. Νομίζω αυτό σκέφτεται. Μπορεί να σκέφτεται και αυτό. Απλά είναι λίγο παράξενο, ρε παιδί μου, να παίρνεις πρώτα παίχτες και μετά παίρνεις προπονητή. Γιατί βάζεις τον προπονητή σε ένα τρυπάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, και πιστεύω ότι ένας πολύ καλός προπονητής δεν θα το δεχόταν αυτό. Γι' αυτό πιστεύω ότι πολλοί καλοί προπονητές που έχουν ακουστεί για τον Ολυμπιακό δεν έχουν πάει. Εντάξει, για να το πάμε όμως στο δικό μας, στο μπάσκετ που έχουμε εδώ πέρα. Σου έχει τύχει, ρε παιδί μου, να πας σε μια ομάδα που να μην είναι προπονητής και ξαφνικά να έρθει ο προπονητής να σε δει, στο βάζω σε ένα πτυχίο μπροστά μου, έτσι. Και να πει τώρα τι να τον κάνω εγώ αυτόν εδώ πέρα και τέτοια. Όχι. Ξέρω την ιστορία του Μάλκοβιτς με τον οικονόμου και τον Αλβέρτο όταν ξεκινήσαν, έτσι. Είδα ξαφνικά τον Μυριούνι μπροστά, τον Μυριούνι όντως, πρέπει να ξέρεις την ιστορία και. Αυτό τώρα δεν τον κάνω και το δώσε μια τέτοια. Το δώσε μια παρκετέζα και του λέει αντιπίκνει εκεί πέρα και τελείωνε. Εσύ δεν είσαι μπασκετμπολίστας. Δεν μου έχει τυχεί. Δεν μου τυχεί. Α, εντάξει, οκ. Μας τυχερίζω. Στο βόλεϊ ο Παναξιακός με την πρώτη του χρονιά πήγε καλά. Χτύπησε πρώτη θέση. Μπορεί να γίνει το αντίστοιχο στο μπάσκετ. Είναι, δηλαδή η γάμα εθνική του μπάσκετ είναι βατή ώστε μια καινούργια ομάδα που θα ανέβει να πρωταγωνιστεί κιόλας. Σίγουρα. Απλά είναι πάντα να κάνεις σωστές κινήσεις. Δηλαδή, το μεγάλο σύν του μπάσκετ είναι ότι έχει από πίσω αρκετά παιδιά που μπορούν να παίξουν αυτή τη στιγμή. Που το βόλεϊ έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στις μικρές ηλικίες, αλλά ακόμα δεν έχει ένα παίχτη ή μια παίχτρια έτοιμη. Να αξιώτησε από να πει σε βάζω μέσα και παίζεις, ναι, και τέτοια πράγματα. Ενώ το μπάσκετ έχει αυτή τη στιγμή στη γάμα εθνική, μπορεί να παίξουν και οι 7 παίχτες, 6 που είναι εδώ, όπως είναι ο Μιλωνάς, ο Μάκαρης, ο Πολίτης, ο Καλαβρός, ο Στέφανος, μπορούν να παίξουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το βασικό. Και το μπάσκετ που παίζεται θα είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή εδώ πολλοίς κόσμος δεν έχει δει ένα αγώνα γάμα εθνικής. Όταν πάει να δει μπάσκετ πλέον του χρόνου του Παναξιακού, τι θα περιμένει να δει? Θα βλέπει μια διαφορετική εικόνα μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα. Θα βλέπει πιο ποιοτικό, έτσι. Πιο ποιοτικό μπάσκετ, καλούς παίχτες. Παίχτες μεγάλους ονόματα που έχουν κατέβει, είναι λίγο πιο μεγάλη ηλικία, αλλά έχουν κατέβει στις κατηγορίες. Περισσότερο πάθος. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά για να σας προλάβω σε αυτό που έλεγες πριν, για να διορθώσω, θα είναι λάθος για μια ομάδα να μπει στη λογική να μην διεκδικήσει πρωτάθλημα, γιατί στη γάμα εθνική, γενικότερα στις μικρές κατηγορίες, αν δεν διεκδικείς πρωτάθλημα, κινδυνεύεις πολύ εύκολα να πέσεις. Σίγουρα. Όλες οι ομάδες, στις 5 αγωνιστικές στο τέλος μπορείς να είσαι πέμπτος. Ξαφνικά βρεθείς 13ος χρόνος να το καταλάβει. Μπορείς με 5 ήδη να έχεις πέσει. Άρα θα μιλάμε για ισορροπημένο πρωτάθλημα όσον αφορά. Κάθε Κυριακή θα είναι. Λεπτομέρεια. Στη λεπτομέρεια. Θα είναι τελικός κάθε Κυριακή. Και το βασικό είναι να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα, κακά τα ψέματα, πρέπει να διεκδικήσει άνοδο για να αποφύγει τον υποβασμό. Μην πει στη λογική ότι θα φτιάξει μια ομάδα για να γλιτώσει τον υποβασμό. Γιατί αν κάνει αυτό το στο μυαλό σου. Είναι πολύ εύκολο να πέσει. Είναι πολύ εύκολο να πέσει. Είναι αυτό που είπε πριν ο Μιχάλης. Δηλαδή, αν μπει σε ένα πρόγραμμα το οποίο σου είναι δύσκολο, έχει κάνει μια ομάδα για να σωθεί, ξαφνικά βρεθεί να παίζει Μαρούσι, Λυσιακό, Sporting, τρεις πρώτες αγωνιστικές, κάνει τρεις ήττες καλημέρα, τρελαίνεσαι. Τα χάνεις όλα, δηλαδή το καλημέρα έχεις χάσει πολλά είναι πράγματα. Είναι πολύ πιθανό, έτσι, να γίνει κλήρωση και να είναι έτσι. Και άρα πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα.
και να έχεις τη λογική του πας μπροστά. Δεν μένεις για να σωθώ, δεν υπάρχει αυτό το να σωθώ. Να είσαι έτοιμος για comeback και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, εντάξει, αυτή είναι η λογική πηγαίνεις, καταλαβαίνω. Και μιλάμε τώρα για έναν ομιλό, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα, Νικόδημε, που ανεβαίνουν πόσοι, πέφτουν πόσοι. Ο Μιχάλης θα ξέρει νομίζω καλύτερα. Είναι 14 ομάδες, ανεβαίνουν οι δύο ή η μία ανεβαίνει. Γιατί με τις αλλαγές που γίνουν. Με τις αλλαγές που γίνουν νομίζω ανεβαίνει ο πρώτος. Ανεβαίνει ο πρώτος και πέφτουν. Ναι, και πέφτουν 4 νομίζω. Και πέφτουν 4. Ναι, οπότε αναγκαστικά ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι οι απόστασεις είναι πολύ μικρές. Ναι, 14 ομάδες πέφτουν, 4 αμέσως. Και οι χρονιές είναι λίγο διαφορετικές. Δηλαδή σε κάποια πρωταθλήματα νομίζεις ότι με 10 νίκες έχεις σωθεί, αλλά την επόμενη χρονιά με 12 ήττες μπορεί να έχεις πέσει. Με 12 νίκες. Οπότε ναι, ναι. Είναι προβληματάκι αυτό, καταλαβαίνεις. Δηλαδή εξαρτάται πάρα πολλά πράγματα. Το ευχάριστο είναι ότι έχει μικρά ταξίδια. Εντάξει, είναι μέχρι Αθήνα, δηλαδή Λαμία, Θήβα και Κόρινθο νομίζω πηγαίνεις. Έχεις τα δύο νησιωτικά που είναι αναγκαστικά Ρόδο και Κρήτη. Τρεις φορές, δηλαδή δύο κρητικές ομάδες είναι. Αλλά είναι μια καλή εμπειρία, ρε παιδί μου, όλο αυτό το πράγμα. Και είναι ευχάριστο ότι επιτέλους τα παιδιά της Νάξου θα το ζήσουν. Μάλλον αυτό είναι ο επίλογος όλης αυτής της ιστορίας, νομίζω. Ότι θα ζήσουν τον ήρωά τους. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι τα παιδιά που είπαμε και πριν που έχουν μείνει. Κοιτάξτε, 16 χρόνια όλοι. Προσπάθεια, ναι. Και χωρίς υπερβολές. Και θα το δούμε κιόλας επιτέλους εδώ στην Νάξο. Πώς είναι αυτό το πράγμα. Να δούμε, μας αρέσει, να το δοκιμάσουμε κι αυτό. Εντάξει. Χρειάζεται. Χρειάζεται. Αν δεν σ' αρέσει, αν δοκιμάσετε, ξέρεις αν σ' αρέσει. Ποδόσφαιρο έχει βόλει. Έχει. Οπότε. Ας το πούμε και λίγο μπάσκετ. Λοιπόν, και με αυτά εδώ πέρα φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μιχάλη που μας άντεξε σε όλο αυτό το μαραθώνιο. Μια μισή ώρα εδώ πέρα. Ελπίζουμε να πέρασε καλά. Ελπίζουμε να πέρασε καλά. Ελπίζουμε να τον ξαναδούμε κάποια στιγμή πριν φύγει. Πότε φεύγεις για προετοιμασία, πότε ξεκινάει. 17 Αυγούστου ξεκινάμε, οπότε. 15 πρέπει να έχεις φύγει, δηλαδή μάλλον. 15 βράδυ, 16 πρέπει να φύγω. Μάλιστα. Αλλά μπορεί να επιστρέψω. Ναι. Με την πρώτη ευκαιρία. Με την πρώτη ευκαιρία εδώ θα είναι έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να μας καλέσουν γι' αυτό. Α, μπράβο, ναι, εντάξει. Βγάζω μια είδηση τώρα. Ορείτε φιλικό. Ορείτε φιλικό. Ορείτε τουρνουά. Τουρνουά. Α, ωραία. Για δες. Λοιπόν, πριν κλείσουμε λοιπόν από... Ραντεβού στο Μικρή Βίγλα από αύριο το μεσημέρι και μια αρμάδα εκεί ηθοποιών. Φραγκίσκος, Ελευθερίου, Γαβαλά και πολλοί άλλοι. Έτσι, αύριο το μεσημεράκι πρέπει να είναι αυτή περίπου στην Μικρή Βίγλα. Δεν είναι ο μοναδικός λόγος βέβαια από ό,τι λες και εσύ να βρεθεί κάποιος στην όμορφη παραλία. Θα βρω για να κάνει μπάνιο. Αγαπάμε beach volley. Έτσι. Είμαστε φαν Σοφία Οικονόμου Στεργίου, το δίδυμο μας που είναι και στην ομάδα. Και καλό μεσημέρι. Έγινε. Λοιπόν, θα τα πούμε λοιπόν για να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο και να μπει καλά ο μήνας σας. Είναι βασικό, 31. Blue Moon απόψε. Λοιπόν, γεια σας.